Ανοίγει συζήτηση για τα δημοτικά τέλη του 2024, με την Δημοτική Αρχή της Πάτρας να καλείται να λύσει αυτή την δύσκολη εξίσωση, ξεκινώντας από την παραδοχή της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος. Καταραίουμε οικονομικά. Και το λέω αυτό διότι είναι η πρώτη φορά στα 10 χρόνια της Δημοτικής Αρχής που κλείσαμε με αρνητικό ισοζύγιο εσόδων-εξόδων στα ανταποδοτικά τέλη. Η διαφορά μας είναι στα 3 εκατομμύρια. Και αν δεν είχαμε χρησιμοποιήσει ενίσχυση των κωδικών των ανταποδοτικών, μειώνοντας έργα από το τεχνικό πρόγραμμα, θα ήταν πάνω από 5 εκατομμύρια. Στον σχεδιασμό της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου για να καλύψει το έλλειμμα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι οικιακοί συντελεστές, οι οποίοι, όπως περιγράφει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, θα παραμείνουν χαμηλοί. Είχαμε τον οικογενειακό συντελεστή 2 ευρώ το 2014 και τον έχουμε πάει στα 1 ευρώ και 0,73. Μέσα σε αυτή την τραγική οικονομική κατάσταση που έχει ο Δήμος, συνεχίζουμε με τους ίδιους επαγγελματικούς συντελεστές. Δεν θα υπάρξει αύξηση στον ετιακό συντελεστή. Δεν θα υπάρξει επίσης αύξηση και δεν θα καταργήσουμε τις 12 κατηγορίες συνδημοτών μας. Ευπαθείς ομάδες της λένε, ουσιαστικά είναι άνεργοι, είναι μακροχρόνια άνεργοι, είναι άποροι, είναι μονογονεϊκές οικογένειες, είναι 12 κατηγορίες, είναι αυτοί που παίρνουν το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης που τους έχουμε απαλλάξει κατά 100% και κατά 50%. Οι αλλαγές στα δημοτικά τέλη αναμένεται να υπάρξουν στις επιχειρήσεις, με την Δημοτική Αρχή να προσανατολίζεται στη διεύρυνση του αυξημένου συντελεστή που αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες. Επειδή λοιπόν θα πρέπει ωστόσο να εισδέψουν χρήματα στον Δήμο, γιατί όπως είπαμε, η κυβέρνηση δεν δίνει και αλλιώς η καθαριότητα και ο ηλεκτροφωτισμός θα κατεβάσουν ρολά, διευρύνουμε και αυξάνουμε τον μεγάλο αυξημένο συντελεστή που είχαμε σε βιομηχανίες, σε τράπεζες, ο ΤΔΙ ΕΛΤΑ. Και το διευρύνουμε με αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με αλυσίδες εταιριών στην Έλλη, στην εστίαση, σε σούπερ μάρκετ, σε μεγαλοξενοδοχεία κλπ. Εκεί προσδοκούμε να έχουμε κάποια έσοδα. Στην Δημοτική Αρχή βάλουν κατά της κυβέρνησης και διεκδικούν 91 εκατομμύρια ευρώ, αντί των 24 εκατομμύριων ευρώ που δίνονται σε αιτήσια βάση από το κράτος.